και φίλοι χαίρετε. Έχουμε ένα email από μια κοπέλα που είναι γύρω στα 30 και διερωτάτε αν αυτή η σχέση η οποία μας περιγράφει είναι σχέση με έναν άρτη σου. Και θα το διαβάσω το email και θα το σχολιάσω και θέλω να διαβάσω και στα σχόλια τις δικές σας εμπειρίες αν είχατε παρόμοιες εμπειρίες τέτοια σχέσεις. Θα διαβάσω λοιπόν την επιστολή και θα απαντήσουμε μαζί στη φίλη αν όντως η σχέση της ήταν με έναν άρχισο. Θέκλα να... μου, αρχικά να... απολογηθώ για τον ενικό, αλλά πραγματικά νιώθω την οικειότητα να εκφραστώ προς εσένα σαν δικό μου άνθρωπο. Ευχαριστώ. Σε γνώρισα μέσα από διάφορες εκπομπές, διάβαζα να διαστήματα κάποια άρθρα σου και εν καιρό καραντίνας παρακολουθούσε και τα βιντεάκια σου στο YouTube. Έτσι και χθε έπεσα πάνω σε ένα βιντεάκι σου που αφορούσε το θέμα πώς προχωρούμε τη ζωή μας μετά από το τέλος μιας σχέσης με έναν αρκησιστή. Ο λόγος που παίρνω την ευκαιρία για να σου γράψω είναι γιατί και εγώ έχω βγει από μια σχέση πριν κάποιου μήνες, ζώντας και εγώ το δράμα της συνεξάρτησης, με κλάματα, πιστεύοντας πως έχασα ό,τι καλύτερον μπορούσε να μου τύχει στη ζωή μου και τώρα που έχει περάσει κάποιο καιρό. Βέβαια και πριν τα αντιλαμβανόμουν, απλά είχε τον τρόπο να τα γυρίζει όλα πάνω μου σου κάνει gaslighting δηλαδή, να με κάνει να πιστεύω ότι εγώ ήμουν η πέτεια και βέβαια αυτό γιατί με βρήκε στην πιο ευάλωτη φάση της ζωής μου, όπου και θα σας εξηγήσω πιο κάτω, και μου ξανάρχονται στιγμές και συμπεριφορές που ανέχτηκα. Εκτός του ότι αιδιάζω, έχω αρχίσει να πιστεύω ότι και εγώ έντο ήμουν σε σχέση με έναν άρχισο. Αγάπη μου. Μπορεί να περάσει ένας χρόνος μετά το πέρα της δύο χρόνια, και να σου έρχονται φλασχές, από όλα τα ταπεινωτικά που ανέχτηκε μέσα στη σχέση με τον Ναρκισό και να ιδιάζεις και να τα βάζεις και με τον εαυτό σου. We've been there. Ξέρουμε που βρίσκεσαι. Αρχικά να σου πω λίγα λόγια για μένα. Είμαι μια κοπέλα 30 και κάτι, η οποία όταν γνώρισε αυτόν τον άνθρωπο, πέντε χρόνια νεότερο από μένα, ήμουν ήδη σε ένα χώρο εργασίας για 10 χρόνια, νοικιάζοντας το δικό μου διαμέρισμα, έχοντας το δικό μου αυτοκίνητο και μια ζωή ανεξάρτητη με τους λογαριασμού μου και ότι αυτό είναι παλιό. Μπράβο, κούκλα. Ήμουν ήδη για αρκετά χρόνια ελεύθερη, όχι από επιλογή, αλλά επειδή τα άτομα που γνώριζα είτε δεν ήθελαν δέσμευση, είτε έψαχναν γυναίκα χορηγό, είτε ήθελαν να βρουν κάποια που να μοιάζει τη μαμά του που θα έπρεπε να ξυπνάει από τι 5 το πρωί για να ετοιμάζει φαγητό του μεσημεριού πριν τη δουλειά, και το απόγευμα μόλις σχολάσει πάλι στο σπίτι για να ετοιμάζει δεύτερο φαγητό για το βράδυ. Μπά και φάνε το ίδιο φαγητό, θα πάθουν κάτι. Γιατί όσο και να ήταν το ιδανικό για μας, δυστυχώς δεν είναι πολλοί άνδρες που μπορούν να φροντίσουν τη δική τους διατροφή, Πόσο μάλλον όταν βολευτούν σε μια σχέση. Και όλους αυτούς τους τύπους τους καταλάβαινα και τους απέφευγα όπως ο διόλος το λιβάνι, γιατί δεν ήμουν τόσο απεγνωσμένη εντό αγωγικών, ούτω ώστε να βάλω τον εαυτό μου σε αυτό το μαρτύριο και αυτή τη διαδικασία. Μια νέα κοπέλα 30 χρονών μα βάζει γελιά. Μα βάζει γελιά σε εμά τις μεγαλύτερε για το ότι είχε το νου τη, πρόσεχε ώστε να μην μπλέξει να γίνει η πυρέτρια οποιοδήποτε που θα ήθελε να βολευτεί σε μια σχέση. Και να που έρχεται το περσινό καλοκαίρι, μετά από μια έντονη κορονοπερίοδο δύο χρόνων, λόγω αυξημένη δουλειά στον τομέα που είμαι. Εδώ να βάλω μια παρένθεση και να αναφέρω ότι στη δουλειά μου δεν ήμουν καθόλου ευτυχισμένη. Όχι γιατί δεν μου άρεσε αυτό που έκανα ή επειδή δεν είχα καλέ σχέσει με του περισσότερου συναδέλφου μου, αλλά επειδή είχα έναν ανώτερο που πραγματικά μου έκανε τη ζωή δύσκολη και αυτό κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν για να μου συμπεριφέρονται το ίδιο άσχημα και τοξικά. Άρα να χώσουν σε δουλειά, προφανώς είχες κάποιον προϊστάμενο με σου. Είχα κάνει κάποιες προσπάθειες στο παρελθόν να αποχωρήσω, οι οποίες δεν καρποφόρησαν και ανεχόμουν την κατάσταση λόγω κυρίω του μισθού, αλλά και λόγω του ότι ο τομέα τον οποίο και αντιπροσωπεύω δίνει ελάχιστε θέσει απασχόληση σε αντίθεση με τον μεγάλο ανταγωνισμό ζήτηση. Πάμε πάλι πίσω στο περσινό καλοκαίρι, όπου και γνώρισα τον πρώι μου μέσω κοινή παρέα κάποιου ζευγαριού. Με τον άνδρα του ζευγαριού είμαστε οικογενειακοί φίλοι και λόγω του ότι έχουμε κοντινέ ηλικίε, περάσαμε φάσει που κάναμε αρκετή παρέα και γνωρίζαμε ένα για τον άλλον αρκετέ προσωπικέ λεπτομέρειε, ενώ με τον πρώι μου είναι συνεργάτε και πρέπει να έχουν καλέ επαγγελματικέ σχέσει. Στη φάση που εγώ γνώρισα τον πρώι μου, είχα την εντύπωση ότι είχαν δημιουργηθεί και καλέ φιλικέ σχέσει μαζί με το ζευγάρι Αφού ήταν πάντοτε ευπρόσδεκτο στην παρέα και κάθε Σαββατοκύριακο κανόνιζε να βρεθεί με αυτού εκτό από τι καθημερινέ που βρίσκονταν στη δουλειά και περνούσαν ήδη αρκετό χρόνο μαζί. Μόλι το με γνώρισε, έκανε τα πάντα για να με προσεγγίσει. Love bombing. Στην πρώτη εβδομάδα γνωριμία μα, που έτυχε να είναι και η γιορτή μου, με αγόρασε ένα απλό κόσμο για το χέρι. Κάποια άλλη στιγμή που πει, μου πήρε, πήρε σε τα αθλητικέ φόρμε για κανένα λόγο. Άλλη φορά ήρθε και μου άφησε έξω από το διαμέρισμα ένα ωραίο μπουκέτο λουλούδια και άλλη φορά μια τσάντα γεμάτη κρασιά. Υπερβολέ αυτέ για την αρχή μια ζωή Με γνώριζε σε φίλου, ξαδέλφια και παρέε. Σε... Εγώ θα έλεγα ότι σε διαφήμιζε. Σε διαφήμιζε. Κοιτάξτε τι άνδρας είμαι εγώ που έχω βρει τέτοια φιλενάδα. Και αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αρχικά είναι ότι κάθε φορά που γνώριζα κάποιο νέο πρόσωπο, ο ίδιο μου εξέφραζε ότι οι τάδε έχουν συμπαθήσει, ο τάδε είπε ότι είσαι πολύ όμορφη και να μην σε αφήσω, ο τάδε είπε έτσι και ο τάδε έτσι. ναι, γιατί στου νάρκε του ενδιαφέρει ιδιαίτερο τι θα πούν οι άλλοι. Οι συνήθω οι ρωτάνε, λε τα έχει καλή γνώμη για μένα αυτό. Καλά τα είπα. Και εγώ κάθε φορά να δείχνω εντυπωσιασμένη εντό αγωγικών, γιατί πραγματικά δεν επιζητούσα τη γνώμη ή κατά κύριο λόγο την έγκριση του οποιοδήποτε. Εδώ να σημειώσω ότι ένα φίλο του από την πρώτη στιγμή με γνώρισε, δεν με συμπάθησε και μάλιστα του έλεγε καλά θα πηγαίνω έρχεσαι στην πόλη τη, επειδή ζούσε σε διαφορετικέ πόλει. Αυτή η κοπέλα ζει σε διαφορετική πόλη από τον πρώην μα. Ή πρόσεχε πια βάζει δίπλα σου για να μην σου τρώει τα λεφτά. Όμοιο ομοίω, αϊπελάζεται, λέγανε αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Και αυτά δυστυχώ ο πρώην μου, μου τα είπε. Μάλιστα, σου τα είπε για να κάνει τριγωνισμό. Σου τα είπε για να σε βάλει να μην έχει καλέ σχέσει με το φίλο του. Στου συνάρτητε σου αρέσει να, τους, α... αρέσει να βάζουν του άλλου να τσακώνουν μεταξύ του. Φτάνουμε τέσσερι μήνε μετά τη γνωριμία μα, όπου αποφασίζει να με καλέσει στο εξοχικό του στο χωριό. Το διάστημα πριν είμαστε θεωρητικά οκ. Okay, εγώ, επειδή γενικά ασχολούμαι με το σπίτι μου να είναι καθαρό, συγγυρισμένο κτλ., και γνωρίζοντα ότι στο εξωτερικό είχε πέντε μήνε να μπει άνθρωπο, προσπάθησα να σιγουρευτώ ότι θα πάμε και θα είναι συγκαταβατικά καλά. Να μην στα πολύ λόγο, πήγαμε και εννοείται ότι το σπίτι χρειαζόταν ένα καλό πέρασμα καθαριότητα. Ήδη εγώ είχα αρχίσει να νιώθω άβολα και καθόλου άνετα. Και χωρί να το συζητήσουμε καν ή να μου αναφέρει οτιδήποτε, αγόρασε 4 κιλά κρέα για δύο νύχτε και καλά, πώ θα ψήναμε στον τζάκι. Θέκλα μου, προσπαθούσαμε επί μία ώρα, κρατώντα από ένα σουβλάκι ο καθένα στο χέρι να ψήσουμε το κρέα και δεν ψήμα. Εγώ από μικρή και επειδή έχουμε και στον πατρικό μου τζάκι, ξέρω ότι δεν είναι όλα τα τζάκια για αυτό το σκοπό. Εν τέλει φάγαμε αυτό το ένα σουβλάκι μόνο. Εκεί κατάλαβα πόσο πολύ προσπαθούσε να μου επιδείξει ή να κάνει πράγματα για να με εντυπωσιάσει που δεν χρειαζόταν. Και όντω του το ανέφερα ότι και τόσο μεγαλοπούλα και τη ρίνα είχαμε, εγώ πάλι θα ήμουν ευτυχισμένη, φτάνει να ήταν καθαρά. Ξυπνήσαμε την επόμενη μέρα. Δεν ήμουν καθόλου άνετη και αποφάσισα ότι θα εκφράσω αυτό που νιώθω, αφού στην τελική μαθαίνω με ένα τον άλλον. Αφού ξέρει πω είμαι στο σπίτι μου και δυστυχώ και αυτό έτσι είχε το διαμερισμά του, αφού φρόντιζε πάντα η καλή του ημανούλα να πηγαίνει και να το έχει στην εντέλεια και να περηφανεύεται αυτό ο σπίτι του πάντα λάμπει. Χωρί φωνέ και σκεφτόμενοι τι λέξει που θα χρησιμοποιήσω, προσπάθησα να του το εξηγήσω, αναφέροντα το ένα παράδειγμα στο οποίο ήμασταν και δύο παρόντε και είχαμε την ίδια άποψη δεν κατάφερα να του πω πολλά ή μάλλον ούτε και με άκου. Δηλαδή προσπάθησες με τρόπο να του πεις, ξέρεις, δεν είναι καθαρά εδώ. Τι ωραία που είναι έτσι καθαρά στο σπίτι σου, καθαρά στο δικό μου, εδώ δεν είναι καθαρά. Πράγματι, ένα εξοχικό που κάνεις 6 μήνε να μπει μέσα, που μπορεί να έχει πάρα πολύ σκόνη και μέχρι και χώμα. Εγώ όταν έλειπα για 6 μήνες από το σπίτι, όταν επέστρεψα, βρήκα το απόλυτο χάος, χωρίς να έχει μπει κανεί μα. Αυτός δεν σε άκουγε καν. Και αυτό το να περπατά πάνω σε αυγότσουφλα αυγό working connections, να περπατά τη μύτη στο ποδιό σου και να προσέχει πολύ τι θα του πει και πώ θα του το πει, μην τυχόν και θυμώσει, αυτό είναι ξεκάθαρη ένδειξη ότι είναι ένα αρχίσει. Σηκώθηκε, μάζεψε τα πάντα, τα έβαλε στο αυτοκίνητο, με έφερε σπίτι μου, μου άφησε τα πράγματα έξω από την πόρτα του σπιτιού μου και έφυγε για το σπίτι του που ζει σε άλλη πόλη. Λοιπόν. Και εδώ κάθομαι και σκέφτομαι ότι όλες οι φίλες μου έχουν την ευκαιρία να μπορούν να εκφραστούν στη σχέση τους εγώ γιατί να μην μπορούσα να το κάνω. Εσύ δεν μπορούσε να το κάνεις, γιατί δηλαδή να κάνεις με ένα κομπλεξικό νάρτι σου. Αυτό είναι ξεκάθαρο σημάδι. Όταν δεν αντέχει την παραμικρή παρατήρηση, όταν δεν αντέχει να του πεις οτιδήποτε το οποίο μπορεί να προσβάλλει την μεγαλειότητά του, αυτή είναι η ένδειξη ότι ίσως να είναι νάρτι σου. Περνάνε δύο μέρε που δεν με ψάχνει, και ενώ καταλαβαίνω ότι ήταν υπερβολικό, γιατί απλώ μπορούσαμε να συζητήσουμε, έστω και αν είχαμε διαφορετική άποψη, γιατί η ουσία μια σχέση είναι να μπορεί να δέχεσαι τον άλλο με αυτό που κουβαλά και να δει αν μπορεί να βρει τρόπου να συνεπάρξει μαζί του, επικοινωνώ εγώ. άφαντος πριν. Όχι, αγάπη μου, εδώ δεν θα έπρεπε να επικοινωνήσει. Εφόσον σου έκανε ένα temper tantrum, μια κρυσάρα θυμού, μια κρίση ναρκιστική οργή και μετά εξαφανίστηκε κιόλα, έκανε και γκόστινγκ, έπρεπε να το στείλει στο καλό, να μην το δεχτεί πίσω. Ένα γκόστινγκ να μα κάνει ο άλλο, το στέλνουμε. Δεν περιμένουμε να μα κάνει γκόστινγκ 5, 6, 7, 8, 9 φορέ και να μα έχει διαλύσει ήδη, αλλά στου 4 μήνε προφανώ είχε δεθεί. Άρα για δύο μέρε δεν σε ψάχνει. Εσύ καταλαβαίνεις ότι είναι υπερβολικός, εδώ να αναφέρω ότι όταν χωρίσαμε οριστικά, δηλαδή τέσσερι μήνε μετά από αυτό το συμβάν, είχα μάθει ότι γι' αυτό το Σαββατοκύριακο στο ζευγάρι που ήταν κοινή μα φίλη, έλεγε ότι χωρίσαμε. Ενώ σε ένα φίλο μου είχε στείλει μήνυμα εν αγνία μου: Χάρηκα που σε γνώρισε εσένα και την κοπέλα σου, θα σα έχω πάντα μέσα στην καρδιά μου. Οπότε έρθετε στην πόλη μου, πάρτε με να βρεθούμε και θα είμαι πάντα δίπλα σα. Ενώ εγώ το θεωρούσα ότι ήταν μια παρεξήγηση που θα λυνόταν. Αυτό δήλωνε ότι χωρίσαμε και κυρίω δεν είχα μάθει οτιδήποτε πριν. Μάλιστα. Αφού επικοινώνησα και τάχα πώς συζητήσαμε, ποτέ δεν δέχτηκε τα δικά μου συναισθήματα και τη δική μου άποψη για αυτό το θέμα, συνεχίσαμε τη σχέση. Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Να αρχίσει λίκη αυτό, αν υπάρχει τέτοια λέξη. Ξεκάθαρο. Ο Νάρκισο κάνει μια έκρηξη ναρκιστική οργή, μετά κάνει γκόστινγκ, η αν μένετε στο ίδιο σπίτι, κάνει stonewalling, σταματάει να σου μιλάει. Πα εσύ να συζητήσετε, δεν συζητάει, δεν αναλαμβάνει ποτέ την ευθύνη για τη μαλακία που έχει κάνει, δεν δείχνει ποτέ συνέστηση για τα δικά σου συναισθήματα. Απλώ σου κάνει τη χάρη αυτού του υπέροχου άνθρωπου. Σου, σου τέλειω να συνεχίσει να είναι μαζί σου. Και οι φίλοι σου και το ζευγάρι που γνωριζόσασταν. Γνωρίζω, γνωρίζω, γνωριστήκατε εξαιτία του, αλλά και ο φίλο σου που του είχε στείλει μήνυμα ότι χωρίσατε κανονικά πρέπει να σε ειδοποιήσουν. πρέπει να σου πήραμε αυτό το μήνυμα από το φίλο σου. Τι γίνεται. Νομίζω δηλαδή. Άρα εσεί συνεχίσατε τη σχέση και τα άμαθε μετά που χωρίσατε οριστικά. Εννοείται ότι το love bombing άρχισε να κάνει φτερά. Μάλιστα. αφού ήδη σε είχε εκεί πέρα, αφού ήδη σε δοκίμασε, αφού ήδη σε πήρε στο εξοχικό να καθίσει με στι εικόνε να πάσει και καμιά δύσπνοια, να σε ταΐσει ένα ομό βλάκι πάνω από ένα τζάκι που δεν έκανε για ψήσιμο. Άμα τολμήσει να πει ότι δεν είναι καθαρά εδώ, δεν αισθάνομαι καλά, να σε πάρει πίσω σπίτι σου, θα πετάξει όλα, να λέει όλου ότι χωρίσατε και μετά να σε ξαναπάρει πίσω, γιατί να σου κάνει λαβγόμια, αφού ξέρω ότι είσαι άρρωστη, κολλημένη πάνω του, είναι εξαρτημένη. Δώρο για τα Χριστούγεννα μου πήρε αφού του, έδω, αφού του έδωσα εγώ το δικό μου. Αλλά σε αυτό δεν έδωσα σημασία τότε, γιατί όπω μου είχε πάρει τότε αυτά που προανέφερα, αλλά σε αυτό δεν έδωσα σημασία τότε γιατί μου είχε πάρει τότε αυτά που προανέφερα. Για τα οποία μάλιστα, τα δώρα που σου έκανε στην αρχή, αφού χωρίσαμε, έμαθα ότι κάθε φορά ενημέρωνε του φίλου μου ότι μου αγόραζε δώρα. Επίδειξη, βεβαίω, έκανε επίδειξη. Ναι, δεν κάνει τίποτα χωρί σκοπό να αρχίσω. Όλα για την επίδειξη και όλα για, να... για προβολή τη καλή του εικόνα. Ενώ περνούσε ο καιρό, εγώ είχα να αντιμετωπίσω και τα θέματα με τη δουλειά μου, γιατί η τελευταία συζήτηση που είχα με τον ανώτερό μου εν καιρό εξολογήσεων με έκανε να πάρω την απόφαση ότι μετά από 10 χρόνια, όσο και αν προσπαθούσα, όσο και αν δούλευα πολύ, όσο και αν ήμουν πάντα στην πρώτη γραμμή να βοηθήσω, θα ήμουν πάντοτε ο τελευταίο τροχό τη άμαξα. Και, και, ποτέ δεν θα αναγνωριζόταν ή να εκτιμούσαν αυτό που εγώ έκανα. Έτσι άρχισα να βλέπω και τι επιλογέ μου που θα μπορούσα να έχω διαμένοντα και στην πόλη που μένει αυτό. Γιατί όπω σου είπα, εγώ μαζί του, Εγώ συζητούσα μαζί του και του έλεγα τι σκέψει μου. Είχα κάνει κάποιε αιτήσει στην πόλη του και αποφάσισα να ξεκινήσω και ένα μεταπτυχιακό. Το οποίο θα μου άνοιγε γενικά περισσότερε πόρτε, ακόμα και αν συγκατοικούσα. Φτάνουμε στο Μάρτιο. Εγώ ράκος, Γιατί μετά την ανακοίνωση τη παρατησή μου υπήρξε μεγάλη ταραχή στην εταιρεία. Ο CEO δηλαδή ο γενικός διευθυντής της εταιρεία, που δεν γνώριζε τίποτα του χρόνια, άρχισε να σκαλίζει τι πραγματικά συνέβαινε, συναντήσεις πάνω στις συναντήσεις για να βρουν τρόπο να με κρατήσουν στην εταιρεία, με τον ίδιο το CEO, με τη head του HR, κουβέντες από εδώ, κουβέντες από εκεί, ήταν οι δύο πιο άσχημες εβδομάδες που ζούσα. Τα βράδια δεν κοιμόμουν και έβλεπα φιάρτες. Και την κατάσταση που υπήρχε και πώς μου συμπεριφερόταν και πώς μου συμπεριφέρονταν, τη γνώριζε ο μου. Ήξερε τη φάση, τη φάση που περνούσα και μάλιστα ήταν παρό σε διάφορε καταστάσει λόγω του ότι δούλευα και απόγευματα ή Σαββατοκύριακα που ήμασταν μαζί και έπρεπε να κυκλοφορώ με έναν υπολογιστή στο χέρι. Αυτέ τι τελευταίε εβδομάδε ήμουν σε ανησυχία και ταραχή, ψυχολογικά χάλια, πόσο μάλλον να έχω όρεξη για σεξ. Έλα όμω που επειδή ένα βράδυ δεν ήθελα να του κάτσω, σηκώθηκε πάλι και έφυγε για την πόλη του γιατί και καλά δεν το θέλω. Μου έχουν πει ότι αυτό θεωρείται κακοποίηση και το πιστεύω γιατί έγινε αυτό ότι ψυχή μου. Ναι, είναι συναισθηματική κακοποίηση. Να λες ότι δεν είμαι σε φάση να κάνω σεξ. Δεν, δεν μπορώ, είμαι αγχωμένη, είμαι αγχωμένος, έχω θέματα. Και ο άλλος να σου λέει, όχι, δεν με θέλεις και να σηκώνεται και να φεύγει και να πάει στην πόλη του γιατί εσύ δεν. Βεβαίω, είναι συναισθηματικό εκδιασμό. Ήταν το Σαββατοκύριακο πριν τα γενέθλιά μου και πριν να φύγω οριστικά από την εταιρεία που είμαι. Την Τρίτη που ερχόταν ήταν η τελευταία μέρα στη δουλειά. Πέρασαν ήδη δύο μέρε και αυτό άφαντος Δύο μέρε άφαντο, επειδή εσύ δεν του κάτσες και σημαίνει δεν τον ήθελες. Το Σάββατο είχα τα γενέθλιά μου. Παίρνω μήνυμα στο τηλέφωνο μου, σου εύχομαι χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμείς να γίνει πραγματικότητα. Αυτό το μήνυμα πήρα από το τότε και καλά αγόρι μου που ήταν ήδη άφαντος μια εβδομάδα. Κοίταξε, όταν έχεις γενέθλια, όταν έχεις μια προγωγηστή δουλειά, όταν έχεις μια δυσκολία, όταν έχεις κάτι που είσαι στο κέντρο της προσοχής μου στο ζευγάρι, ενοχλείται ο ναρκής σου, δεν θέλει να είναι αυτό το κέντρο της προσοχής. Τον παίρνω τηλέφωνο. Μου μιλούσε λες και δεν συνέβη και τίποτα, αλλά δεν ήταν πρόθυμος να έρθει στο κορίτσι του, γιατί και καλά ήταν άρρωστος. Θέκλα μου, μετά από τόσα χρόνια που ήμουν μόνη, και του εξέφραζα πόσο χαρούμενη ήμουν που ήθελα να το γιορτάσω μαζί του, με τιμωρούσε και με άφησε κυριολεκτικά μόνη, χωρί να τον νοιάζει τι θα κάνω εκείνη τη μέρα και πώ θα την περάσω. Και κάτσε να δει που επειδή μου είπε ότι και καλά ήταν άρρωστος, αντιθέτω εγώ είχα την έννοια του αν είναι καλά. Μάλιστα, συνεξάρτηση σε του το στο μεγαλείο. Έχει τα γενέθλια σου εσύ, θα είμαι άρρωστο εγώ για να κλέψω την παράσταση. Του έλεγα να πάω να το δω και μου έλεγε καλύτερα, όχι, μη σε κολλήσω. Πέρασε ακόμα μια εβδομάδα που έβρισκε δικαιολογίε, γι' αυτό και εγώ του μίλησα ξεκάθαρα. Αν θέλει να χωρίσουμε, πε μου το, για να ξέρω να συνεχίσω μόνη. Όχι, και καλά δεν ήθελε, και καλά θα ερχόταν να με δει, και καλά ήθελε να συνεχίσω. Έρχεται, με βρίσκει μια εβδομάδα μετά τα γενέθλιά μου και η αντίδραση του «Ε, να σου πω και χρόνια πολλά από κοντά». Bullshit. <laughs> Βλακείς. Τα ανέχουμε εγώ όλα αυτά και προσπαθώ και καλά να κάνω τη σχέση να δουλέψει. Τι μα θυμίζει, τι μα θυμίζει, τι μα θυμίζει, μα θυμίζει πάρα πολλού, πολλά. Εννοείται ότι προσπάθησα να μιλήσω μαζί του για το θέμα του θυμώνω και σηκώνομαι και φεύγω, ότι αυτό δεν με έκανε να νιώθω καθόλου καλά, και κυρίω το ότι δεν με έψαχνε μετά αυτό μου έδειχνε ότι δεν τον ενδιαφέρει καν. Και το ανέφερα ξεκαθαρό ότι μετά, από όσα, μετά και από όσα έζησα στη δουλειά μου, δεν θα μπορούσα να δεχτώ ή να ανεχτώ ίδιε συμπεριφορέ. Θέκλα μου, γιατί να του το πω αυτό, μου φώναζε στα τηλέφωνα και το αποτέλεσμα ήταν να περάσει ακόμα μια εβδομάδα άφαντο και να μην μου μιλά. Ε, βέβαια. Τόλμησε να θίξει τον άρχη σου, ποια νομίζω ότι είσαι. Ειρωνικά το λέω αυτό, ε. Προφανώ αυτού του είχα δείξει πλέον και ήταν η τέλειη τρόπη να, για να με χειριστεί, αν και εγώ δεν ήθελα ποτέ να πιστέψω ότι το αγόρι μου θα χρησιμοποιήσω όλα αυτά εναντίον μου. Οι απαντήσει του. Εγώ τα βρίσκω με όλο τον κόσμο. Μόνο μαζί σου δεν τα βρίσκω. Ξεκάθαρη ναρκιστική απάντηση. Προσπαθεί να κομματοποιηθεί και να ασχοληθεί με την πολιτική και ό,τι αυτό συνεπάγεται για να κερδίσει τη συμπάθεια του κόσμου. Η απάντηση μου ήταν: Ο κόσμο δεν κοιμάται μαζί σου. Πολύ καλά το απάντησα. Επίση, μια άλλη κουβέντα, η οποία αποτυπώθηκε πολύ στο μυαλό μου, έφευγα για να στρώσει και να ισιώσει. Ναι, θα μα τρώσουν και θα μα ισιώσουν οι κάθε προβληματική που δεν ξέρουν να διαχειριστούν τα συναισθήματά του. Ένα μήνα μετά που ήταν τα δικά του γενέθλια και ήμουν παρούσα καθημερινή, και έπρεπε να ξυπνήσω από τι 5.30 το πρωί για να πω δουλειά το πρωί, ενώ τα δικά μου γενέθλια ήταν Σάββατο και ούτε καν να συγκινηθεί να έρθει. Και αφού του ανέφερα ότι εγώ δεν θα περιμένω 365 μέρε για να γιορτάσω τα δικά μου γενέθλια, η λύση για εκείνον, μου αγόρασε ακριβώ την επόμενη μέρα και ένα μήνα μετά τα γενέθλιά μου ένα κουπόνι. Αλλά η μεγαλύτερη του χαρά για αυτόν ήταν ότι δεν ήταν μόνο ένα κουπόνι των 50 ευρώ, αλλά των 200 ευρώ. Δηλαδή εξαγορά συναισθημάτων. Δεν με νοιάζει πώ ένιωθε ή πώ έκανα να νιώσει τη μέρα του γενεθλίου σου, αλλά τώρα που σου πήρα δώρο 200 ευρώ, όλα πρέπει να διορθωθούν. Είχε αυτή την εικόνα. Επίση στην τελική, πάντα κάναμε αυτό που ήθελε εκείνο, αλλά μου το έφερνε με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνω εγώ τη συγκατάθεσή μου. Όχι όμως πάντα, γιατί αρκετές φορές τον καταλάβαινα. Επίσης το κοινό μας ζευγάρι, που μένω στην πόλη του και είναι κυρίως φίλοι μου, του έλεγαν να κανονίσουμε να κάνουμε κάτι τέσσερις μας. Εμένα ποτέ δεν, δεν μου το μετέφερε αυτό. Ε, βέβαια, γιατί θέλει, θέλει, να σε απομονώσει από τους άλλους, να σε έχει μόνη σου, να σε σιώνει. Και το έμαθα αφού χωρίσαμε, γιατί φαινόταν περίεργο στη φίλη μου που ενώ στην αρχή της σχέσης τον πρώτο μήνα μας έβλεπαν μετά που και επίσης απαγόρευσε σε μια φίλη της φίλης μου να με κάνει follow στο Instagram. Όλα αυτά τα έμαθα μετά που χωρίσαμε. Χειριστικός, με κεφαλαία και πολλά σύ. Πώς χωρίσαμε? Τον Απρίλιο παντρεύονταν ένα ζευγάρι φίλη μου. Ήρθε στο γάμο με δικό του φάκελο. Εγώ ήδη είχα φάκελο και για τους δυο μας και με τα δυο όνοματα πάνω. Στην Κύπρο όταν πάμε σε γάμο βάζουμε σε φάκελο χρήματα και γράφουμε τα όνοματά μας να ζήσετε ξέρω εγώ Μαρία και Γιώργος. Όταν προσπάθησα να του εξηγήσω για να βάλουμε ένα φάκελο, αυτό ανένδοτο να χαιρετήσει με το δικό του φάκελο. Εκνευρίστηκα. Έδειξα ότι τη ανασχέτησα. Δεν κάθισε δίπλα μου στο τραπέζι, έστελνε μηνύματα και για όση ώρα βρισκόταν έξω. Στη... και για όση ώρα κάθισε στο γάμο, βρισκόταν έξω στην αυλή με το φίλο μου που είχε στείλει τότε το μήνυμα. Σε κάποια φάση τον ψάχνω. Ρωτώ το φίλο μου. Είχε φύγει ήδη χωρίς να με χαιρετήσει. Τον έπαιρνα τηλέφωνο και δεν απαντούσε. Μόλις έφτασε όμως στην πόλη του, έστειλε στο φίλο μου να, πει, να του πει έφτασα. Που και αυτό μετά από ένα μήνα το έμαθα. Μάλιστα, αυτό πήγε στο γάμο να χαιρετήσει για να έχει ψηφοφόρου στο μέλλον. Γι' αυτό πήρε το δικό του το φαγκελάκι, γιατί προφανώ στο μυαλό του είχε πω θα χωρίζατε. Δύο μέρε μετά με παίρνει τηλέφωνο για να μου πει ότι δεν περνάει καλά μαζί μου. Δεν είχε καν το θάρρο να έρθει να με αντιμετωπίσει από κοντά. Και όταν του είπα ότι μπορούσε να μην έρθει στο γάμο, γιατί δεν ήταν υποχρεωμένο, και ότι δεν ήταν κατα... κα... καλεσμένο σαν ο τάδε, αλλά σαν ο συνοδός μου, η απάντηση του ήταν: ήξερα ότι θα με καλούσα στο γάμο, γιατί με συμπάθησα. Μου έδειξε πάρα πολλές φορές ότι τον απασχολούσε η εικόνα του προς τα έξω και η αποδοχή του από τον κόσμο. Έτσι, όπως το γράφεις, με κόκκινα γράμματα. Με κόκκινα γράμματα. Τώρα καταλαβαίνω ότι αυτό με τον γάμο ήταν ένα καλομελετημένο σενάριο, πώς θα βρει τον τρόπο να με χωρίσει και να φαίνεται ότι πάλι ήταν δικό μου φταίξιμο. Και ότι δεν έπρεπε να αντιδράσω με αυτό που έκανε, γιατί ο ίδιος δεν το θεώρησε ποτέ λάθος και ότι εγώ ήμουν απλά υπερβολική. Μάλιστα, ήσουν υπερβολική. Αυτό ονομάζεται γκασλάιτι. Σε τρελαίνει, είσαι υπερβολική. Εγκατακλείδη μου είπε ότι δεν είσαι γυναίκα για να σταθεί δίπλα μου. Και όταν του είπα ότι εγώ ποτέ δεν τον πλήγωσα και να εκφράσω τόσο βαριέ κουβέντε, η απάντηση ήταν αυτά στα είπα πάνω στα νεύρα μου, πάνω στο θυμό μου. Τώρα μου προκαλεί απλώ αηδία. Δεν μπορεί να διαχειριστεί τον εαυτό σου. Πώ θα διαχειριστεί τα μωρά μου, έλεγε. Εν τω μεταξύ, έχω μια βαφτιστήρα και ξέρει πόσο την υπεραγαπώ και πόσε φορέ αφιέρωσα χρόνο για να την πάω κάπου, για να περάσω χρόνο μαζί τη. Ναι, σε μειώνει σου, λέει, δεν μπορεί να διαχειριστεί τον εαυτό σου. Πώ θα κάνω μαζί, παιδιά, και θα διαχειριστεί τα παιδιά. Αυτό κάνω να αρχίσει. Σημειώνουν τη γυναίκα συστηματικά. Ή τον άνδρα τη, η γυναίκα είναι να Μου έλεγε ότι έκανα ό,τι έκανε τα για να στρώσει και να ισιώσει. Έπαιρνα στα καλύτερα. Ήθελε και χρόνο. Ότι και καλά έφευγε γιατί θεωρούσε ότι αυτό είχε πάντα δίκιο και ότι δεν έκανε κάποιο λάθο. Βεβαίω. Η Νάρκηση δεν φταίνει ποτέ. Για όλα αυτά η σύντροφό του ή ο σύντροφό του. Μου είπε ότι τον αρρώστησα και ότι αναγκάστηκε να πάει σε καρδιολόγο γιατί είχε θέματα με του παλμού του και ότι ήταν ασταθή. Όταν τον ρώτησα πόσου παλμού είχε, σε ηρεμία μου είπε 74. Και εγώ α πούμε είχα 90. Bullshit, λέει. Όταν εγώ όμω είχα θέμα το ρολίμοξη για 6 μήνε και έπαιρνα φαρμακευτικέ συνταγέ, ακόμα έφτασε σε σημείο να μην μπορώ να πω δουλειά και πονούσα κατά τη διάρκεια του σεξ, και πολλέ φορέ έκανα σεξ και να μην μου λέει ότι δεν το θέλω, απλώ γύρισε και μου είπε: Δεν σου το προκάλεσα εγώ και δεν φταίω που είχε εσύ ρολίμοξη. Αν πάθω καρκίνο, πώ θα σταθεί δίπλα μου. Και εννοείται ότι κούφανα με αυτά που άκουα, στάθηκα δίπλα σε δικού μου ανθρώπου που είχαν διάφορα και σοβαρά θέματα υγεία. Λοιπόν, ε, να ξέρετε ότι σε μια ερωτική σχέση μονογαμική, υποτίθεται, όταν παθαίνει η γυναίκα σε ο σου υπάρχει μεγάλη περίπτωση ο άνδρας να πηγαίνει και με άλλε γυναίκε ή με άλλου άνδρε και να μεταφέρει βακτήρια από τον κόλπο άλλων γυναικών, από τον προχτό άλλων ανδρών, στον κόλπο τη γυναίκα και να προκαλεί την ρολίμοξη. Αυτό έχετε το υπόψη σα. Ειδικά εσεί που μένατε και σε διαφορετικέ πόλει. Το να παθαίνει ουρολίμωξη ενώ έχει έναν ερωτικό σύντροφο σταθερό και να τον παθαίνει, μπορεί ο ίδιο όταν κάνει εξετάσει και αναλύσει να μην δείξει ότι έχει κάποιο μικρόβιο ή κάποιο βακτήριο, αλλά αν πηγαίνει και με άλλα πρόσωπα, μπορεί να μεταφέρει συνεχώ νέα βακτήρια, νέα μικρόβια που βρίσκονται στα γενετικά όργανα των άλλων πρόσωπων. Γιατί αυτέ συνήθω το κάνουν και χωρί προφύλαξη, αλλά και με την προφύλαξη πάλι μεταφέρονται. Έλεγε ότι ξέρει πώς να κάνει μια γυναίκα να γίνεται ευτυχισμένη και να νιώθει ασφάλεια, εννοείται ότι με το φεύγω και εξαφανίζομαι, εγώ δεν νιώθω καμία ασφάλεια, καμία γυναίκα δεν θα νιώθει ασφάλεια. Ό,τι αλλαγέ που έκανα στη ζωή μου και το συμπερι... συμπεριλάμβανα, δεν τι έκανα και για τη σχέση μα, αλλά μόνο για μένα. Δεν ήθελε να αποδεχθεί αυτό το γεγονό για να τα έχει καλύτερα με τη συνέντησή του. Και ότι είμαι λίγο περισσότερο έξυπνη από αυτό που πρέπει, αυτό μου το έλεγε από την αρχή τη σχέση που ήμασταν καλά και αυτό μου κλώτησε από την αρχή και το έραβα σαν red flag. Ενώ όταν σου λέει κάποιο άντρα, εσύ περισσότερο έξυπνο πρέπει, σημαίνει θα με καταλάβει τι μαλακή κάνω και δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Okay. Δεν ένιωσε ποτέ ότι ήταν λάθο αυτό που έκανε στα γενέθλιά μου, αλλά σαφώ ούτε και στο γάμο. Οι φίλε μου είπαν ότι ανέχτηκα πολλά και ότι δεν θα ανέχονταν τόσα, τόσα και ότι έπρεπε να του είχα μιλήσει πιο πριν και ότι δεν του άρεσε το γεγονό που με παραμέλησε στα γενέθλιά του στα γενέθλιά μου, βεβαίω. Το να σε παραμελήσει στα γενέθλιά σου είναι τεράστια κοκκίνηση. Είναι απόδειξη ότι σε αγαπάει. Και το κορυφαίο, ότι έλεγε διάφορα αφού χωρίσαμε, τα οποία και έμαθα. Έλεγε ότι μα χώρισαν άλλοι. Έλεγε ότι απομακρυνθήκαμε από την παρέα του φίλο μου γιατί ήμασταν μαζί και εγώ δημιουργούσα πρόβλημα. Έλεγε ότι με χώρισε γιατί και καλά εγώ δεν θέλω να κάνω οικογένεια και μία. Και μάλιστα τα θέματα που τα συζητούσαμε και όταν πήρα το λόγο και το ρώτησα γιατί να λέει μου απάντησε και καλά ότι αυτό εξάλλου δεν είναι έτοιμο να κάνει αυτό το βήμα, αν και ήμασταν μαζί. Μου έλεγε για το παιδί που ήθελε να κάνουμε και ότι θα ήθελε να με αφήσει έγκυο, και όταν έκανα αναφορά σε αυτό, η δικαιολογία του, ε, ήταν κουβέντα μεταξύ σουβαρού και αστείου». Έλεγε ότι τον αρρώστησα και μάλιστα προσπαθούσε να επικοινωνήσει με του δικού μου φίλου όταν έρχονταν στην πόλη μου για να βρεθούν και να πάνε για φαγητό, ενώ εμένα δεν είχε το θάρρο να έρθει να με αντιμετωπίσει από κοντά. Εννοείται ότι αυτά που έζησα τα έμαθαν οι φίλοι μου και δεν αποδέχτηκαν ποτέ την πρόσκλησή του. Και όλα αυτά γιατί ήθελε να δείχνει ότι αυτό είναι αποδεχτό από όλο τον κόσμο και ότι αυτό θα πάει καλά μαζί του και ότι το πρόβλημα το έχω εγώ. Άσχετο ότι χρησιμοποίησε τα συναισθήματα μου που ήδη για να με κάνει να νιώσω ακόμα πιο καλά. Και στην αρχή τα κατάφερε. Τώρα είμαι στη φάση που άρχισα με το μεταπτυχιακό μου. Έχω ήδη ηρεμήσει από την προηγούμενη μου δουλειά που μου προκαλούσε τόση το τοξικότητα και προσπαθώ να σταθώ στα πόδια μου και να αποκτήσω και πάλι την αυτοεκτίμησή μου σε τέτοιο σημείο που δεν θα επιτρέπω σε κανέναν πλέον όχι απλώ να με κακομεταχειρίζεται, αλλά να προσπαθεί καν να μπει στη διαδικασία να το κάνει αυτό. Ήμου σε σημείο αηδία ανεκτική, αλλά κατάφερε να μου περάσει αυτό που ήθελε εξ αρχή ότι ήταν το λαχείο για μένα. Ήθελα τόσο πολύ να εκφράσω αυτά που έζησα. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε που τα μοιράστηκες μαζί μας. Λυπόμαστε πάρα πολύ για αυτά που έχεις πει. Πάρα πολύ. Αν αυτό σε παρηγορεί. Βιώσαμε και εμείς αντίστοιχα. Όση ώρα τα διάβαζα σκεφτόμουν αντίστοιχα δικά μου. Σε κάποια φάση στη ζωή μου έλεγα δεν πρέπει να Φοβόμουν όταν έβγαινε καινούργιο βιβλίο για παράδειγμα ή φοβόμουν όταν υπήρχε μια επιτυχία γιατί ήξερα ότι θα την πληρώσω πολύ ακριβά μετά. Με παθητική επιθετικότητα, με χειριστικότητα, με τιμωρία της σιωπή από ανθρώπους οι οποίοι νομίζουν ότι είναι τέλειοι, θεωρούν ότι ε, μόνο εκείνοι δικαιούνται ε, ή θα έπρεπε εκείνοι να έχουν επιτυχία στη ζωή τους χωρίς να κοπιάσουν καν και ότι τιμωρούν τους άλλους ανθρώπους γιατί να εξελίσσονται, γιατί να προχωρούν, γιατί να έχουν γενέθλια. Θυμάμαι. 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 Είμαι σίγουρη που στα σχόλια θα σου γράψουν πολλοί και πολλέ ότι φοβόντουσαν όταν ερχόντουσαν οι γιορτέ, γιατί πάντα στι γιορτέ κάτι θα βρει και να κάνει ο άλλο. Φοβόντουσαν όταν ερχόντουσαν τα γενέθλια γιατί πάντα κάτι θα έπρεπε και να κάνει. Φοβόντουσαν να έρθει ο κόσμο σπίτι γιατί πάντα κάτι θα έπρεπε και να κάνει. Ο ναύκησο είναι ένα κακό τρόπο, σαν μωρό, ούτε καν μωρό δεν μπορώ να το πω. Ένα παλιό χαρακτήρα ο οποίο θέλει συνέχεια να υπερέχει. Και η έγνοια του είναι να είναι το κέντρο τη προσοχή, είτε με θετικό είτε με αρνητικό τρόπο. Ναι, ήταν ναύκησο. Ναι, ίσω είναι εκδοσιακό. Ναι, συνέχισε να είσαι στην παρέα μας. Ναι, καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι να βρει έναν άντρα τη προκοπή και μια γυναίκα τη προκοπή στη σημερινή μέρα. Και όταν λέμε τη προκοπή, ενώ τη ψυχοσυναισθηματική οριμότητα, τη ψυχοσυναισθηματική υγεία και τη υγιούς προσωπικότητα. Αλλά παθαίνουμε και μαθαίνουμε και από εδώ και πέρα γνωρίζουμε πολλέ κόκκινε σημείε τι οποίε να αποφεύγουμε. Πραγματικά Μπορεί να περάσουν μήνε, μπορεί να περάσει και ένα χρόνο και ακόμα να σου έρχονται φλασιέ γεγονότα και να λε ρε παιδί μου, πώ το ανέχω. Πώ αφέθηκα να αποβλακωθώ τόσο πολύ. Πώ κατάφερε να μου υποβάλει ότι με βλάκα, ότι με ανίκανη, ότι δεν μπορώ να κάνω το ένα, δεν μπορώ να κάνω το άλλο. Είναι φοβερό το πώ μπορεί να μα παραλύσει η συνεξάρτηση. Γι' αυτό δουλεύουμε σε αυτό το κανάλι, για να ενδυναμωθούμε ψυχικά, για να αγαπήσουμε επιτέλου εμεί τον εαυτό μα και να μην αφήνουμε κανέναν, όπω είπε, όχι απλώ να μα κακομεταχειριστεί, να μην αφήνουμε κανέναν να μπει στη διαδικασία να μα κακομεταχειριστεί. Και καλύτερα μόνοι μα, έχοντα υγεία ψυχική και σωματική, παρά σε τέτοιε σχέσει που μα χαλάνε, μα χαλάνε, μα χαλάνε, μα χαλάνε. Και αυτό, με τι ορολιμόξει, το ξαναλέω, προσέξτε το. Γιατί το έχω δει σε τρία-τέσσερα περιστατικά. Οι γυναίκε οι οποίε ήταν παντρεμένε ή ήταν σε σχέση, και μπορεί ο άντρα του να δουλεύει εξωτερικό, ή μπορεί ο σύντροφο να είναι σε άλλη πόλη, ή να μην ζούσαν μαζί και να παθαίνουν συνεχώ ορολιμόξει και να μην μπορούν να καταλάβουν γιατί. Να κάνει ακόμη και ο άντρα αναλύσει και να δείχνουν όλα καλά, αλλά το πρόβλημα να ήταν η μεταφορά μικροοργανισμών από το ένα σώμα στο άλλο, δηλαδή το γεγονό ότι αυτό πήγαινε κι αλλού και μετέφερε και προκαλούσε ο στη σύντροφο, η οποία θεωρούσε ότι ήταν και μονογαμική σύντροφο, ότι ήταν η μοναδική γυναίκα με την οποία είχε ερωτική επαφή. Δεν ξέρω, μπορεί. Μακριά από του Νάρκισου, περαστικά μα. Γεια. Yeah. Και αυτό με του φίλου. Ναι, και αυτό είναι να έχουν όλοι καλή εικόνα γι' αυτό. Μην τυχόν και πει κάτι μπροστά σε φίλου που να του χαλάσει την τέλεια εικόνα. Αν δεν μωρέ, πηγαίνετε από εδώ και συσκεψτε γάδια στην πόνο σα και αφήστε μα να ζήσουμε ευτυχισμένοι και καλά και χωρί σου άμα πια.